Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη μικροσπηλιά Άρτας. Ένα μικρό κρυμμένο διαμάντι των Τζουμέρκων. Βρίσκομαι στην όμορφη κεντρική πλατεία του χωριού, κάτω από το γεροπλάτανο. Εδώ που, φίλοι μου, γίνονται, πιο σωστή έκφραση, από τα καλύτερα πανηγύρια των Τζουμέρκων. Ναι, γίνεται ένα διήμερο πανηγύρι, 15-16 Αυγούστου. 15 είναι ημερήσιο, 16 είναι βραδινό. Εδώ που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροσπηλιάς κάνει ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι του. Δίνει σώμα και ψυχή. Γι' αυτό και αυτό το αποτέλεσμα. Βίντεο των οποίων πανηγυριών έχω ανεβάσει αρκετά στο κανάλι μου. Αυτή είναι η όμορφη μικροσπηλιά που, πιστέψτε με, μπορεί να είναι ένα μικρό χωριό με λιγοστούς πια κατοίκους, αλλά πολύ ζεστό και πολύ φιλικό χωριό, που το καλοκαίρι, πιστέψτε με, σφίγγει από ζωή. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Το χωριό, φίλοι μου, βρίσκεται περί τα 700 μέτρα υψόμετρο, και όλα αυτά τα υψόμετρα, να ξέρετε, σε όλα τα χωριά παίρνονται πάντα από την κεντρική πλατεία. Το χωριό, φίλοι μου, είναι χτισμένο στους πρόποδες της δεύτερης υψηλότερης κορυφής των Τζουμέρκων, που είναι το Καταφίδι. Το βλέπετε μπροστά σας στην κορυφή. Αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου στα 2.393 μέτρα. Όταν χιονίζει, πιστέψτε με, το χωριό είναι παραμυθένιο. Εδώ είναι και ο κεντρικός ιερός ναός του χωριού. Μπροστά σας, όπως μπορείτε να δείτε, βρίσκονται και οι βρύσες με το καθαρό τζουμερκιώτικο νερό. Να θίξω και αυτό το κομμάτι μπροστά σας. Υπάρχει καπινιδωτής. Ναι, φίλοι μου, ναι. Είναι δωρεά του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροσπηλιάς. Γι' αυτό σας λέω, τα παιδιά κάνουν έργο. Και πιστέψτε με, αν όχι ο καλύτερος πολιτιστικός σύλλογος των Τζουμέρκων, είναι ένας από τους τρεις καλύτερους πολιτιστικούς συλλόγους των Τζουμέρκων και της Ηπείρου γενικότερα. Όπως μπορείτε να δείτε, ο συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί στο νερόμυλο, ο οποίος είναι σε άρτια κατάσταση, στο βατάτσι, το οποίο είναι συνοικισμός της Μικροσπηλιάς, και στο δασικό χωριό Κέδρος, που είναι στα 920 μέτρα υψόμετρο. Πια το χωριό είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό είναι ίσως ένα από τα μελανότερα σημεία της περιοχής. Παρεπιπτόντως, το δασικό χωριό ανήκει γεωγραφικά, διοικητικά, πείτε το όπως θέλετε, στο χωριό του Καταράκτη. Δεν ανήκει στη Μικροσπηλιά. Βρίσκομαι στον παλιό νερόμυλο του χωριού, όπου, όπως μπορείτε να δείτε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι αναστηλωμένος. Εννοείται, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Θα σας κατεβάσω και λίγο στο κάτω μέρος το νερόμυλο. Εδώ που βρίσκεται
Και η προπέλα, ο έλικας, πείτε το όπως θέλετε, είναι το κάτω μέρος που περνάει το νερό για να μπορέσει να γυρίσει ο μήλος και να γυρίσει την πέτρα για να μπορεί να βγει αυτό το μοναδικό αλεύρι, το μοναδικό πετρόμηλο. Ακριβώς από πάνω, όπως θα δείτε, κατεβαίνει και το νερό, βρίσκεται και η νεροτριβή. Αλλά αφού ήρθα μέχρι εδώ, θα σας ανεβάσω εννοείται. Εν τω μεταξύ δεν έχω βγάλει και το μπουφάν και έχει λίγο ζέστα. Εδώ δεξιά σας περιοχή, τοπονύμιο Δικούνια Βρύση Γάτα, και αριστερά φίλοι μου είναι ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκεί στο λόφο Μπρίνια, όπου είναι το επόμενο σημείο που θα σας ανεβάσω σε λίγο. Εδώ, όπως ανέφερα προλίγου, βρίσκεται και η νεροτριβή. Η οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνει σε λειτουργία. Και όπως έλεγα για το νερό του νερόμυλου, όπως μπορείτε να δείτε, βγαίνει από αυτό το σημείο και συνεχίζοντας αυτή τη γραμμή κατεβαίνει και κατηφορίζει κάτω στο νερόμυλο. Αυτή τη στιγμή φίλοι μου βρίσκομαι στο εξοκλήσι της Παναγίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, εδώ στο λόφο Μπρίνια. Το εξοκλήσι φίλοι μου που βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο του λόφου Μπρίνια, κατά μεσής των πελώριων Πεύκων. Εδώ είμαι περίπου στα 760 με 780 μέτρα υψόμετρο. Ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και καλέσθητο σημείο. Και πώς να μην είναι, αφού είσαι κυριολεκτικά στο κέντρο ενός μικρού δάσους. Εδώ που ανήμερα του 15 Αυγούστου τελείται Θεία Λειτουργία και τελειώνοντας όλοι οι παρευρισκομένοι και μη κατεβαίνουν κάτω στην κεντρική πλατεία που σας έδειξα προηγουμένως για να αρχίσει το ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι, το οποίο το διοργανώνει εξ ολοκλήρου και το 1-15 του μηνός και το άλλο 16 του μηνός το βραδινό. Το διοργανώνει εξ ολοκλήρου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροσπηλιάς. Πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου μέρη και ο λόφος Μπρίνια, γενικά όλη η Μικροσπηλιά και το Βατάτσι που είναι παρακάτω, που υπάρχει η βρύση του Αηγιάννη με το μοναδικό πεντακάθαρο παγωμένο τρεχούμενο όλο το χρόνο νερό. Και πως να μην λατρεύεις αυτό το σημείο, όπου και να κοιτάξεις, όπου και να πας,
Τη βλέπεις αυτή τη μοναδική ομορφιά των Τζουμέρκων. Και όλα αυτά από ένα από τα ομορφότερα και πιο ζεστά χωριά των Τζουμέρκων. Ένα μικρό κρυφό διαμάντι που λέω και στην αρχή. Δεν είναι άλλο από τη μικροσπηλιά Άρτας. Γεια σας φίλοι μου, και πάλι βρίσκομαι στον οικισμό, συνοικισμό Βατάτσι, έναν από τους ωραιότερους όχι της μικροσπηλιάς, γενικά των Τζουμέρκων, και θα σας κατεβάσω κάτω στο εξοκλήσι του Αηγιάννη και στην βρύση του Αηγιάννη, όπως λέει και η ταμπέλα Αηγιάννης, πηγή Αηγιάννη. Αυτό είναι το δρομάκι που ακολουθάμε ανεβαίνοντας από τη μικροσπηλιά για να πάμε στον καταράκτη, στο δεξί μας χέρι. Μόλις έφτασα και στο ξοκλήσι του Αηγιάννη, δεξιά που βλέπετε, θα σας πάω σε λίγο, εννοείται ανεβαίνουμε να προσκυνήσουμε. Εδώ που πρωτοσυναντήθηκα με τα παιδιά και πρωτογνωρίστηκα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροσπηλιάς. Ήταν σε ένα ημερήσιο πανηγύρι που έγινε πέρυσι, ανήμερα της εορτής του Άη Γιάννη του Ριγανά, που λέμε εμείς. Εδώ φίλοι μου, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, που φέτος για πρώτη φορά, ύστερα από απέτηση της νεολαίας και όχι μόνο, διοργανώθηκε πάρτι νεολαίας. Δεν ήρθα, δυστυχώς, Θεού θέλοντος, ευελπιστώ να έρθω του χρόνου. Και όπως ανέφερα, πάρτι νεολαίας με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γι' αυτό ένα ακόμα μεγάλο μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικροσπηλιάς. Και αφού ήρθαμε μέχρι εδώ, προσκυνάμε. Και τώρα θα σας πάω σε ένα από τα ωραιότερα σημεία, μέρη του χωριού της Μικροσπηλιάς. Μισό λεπτάκι φίλοι μου, συγγνώμη λίγο για το πλάνο, για να κλειδώσω. Και πάμε μαζί φίλοι μου να κατέβουμε όσο πιο κοντά γίνεται στην πηγή του Άη Γιάννη. Κάτω που είναι και το ρέμα. Και λέω όσο γίνεται, γιατί είναι ακαθάριστο από όσο μπορώ να διακρίνω. Και είναι λογικό. Και εννοείται πηγαίνω μέχρι εκεί που νιώθω ασφαλής. Που να το δείτε εδώ κάτω, όταν είναι φίλοι μου, όλο καθαρό, φρεσκοκουρεμένο, εντάξει, δεν υπάρχει το μέρος, ειλικρινά σας το λέω, και δεν το λέω επειδή είναι στη μικροσπηλιά, είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία των Τζουμέρκων, που κάτι άκουσα ότι κάποιοι θέλουν σε αυτόν, κάποια θεόφοβοι, ναι, θα το πω, θέλουν σε αυτό το μοναδικό μέρος, σε αυτόν τον μοναδικό επίγειο παράδεισο, να κάνουν μικρό υδροελεκτρικό. Δεν έχουν το Θεό τους, παιδιά.
Δεν τους νοιάζει τίποτα μερικούς. Sorry αν κάποιους τους ενοχλεί αλήθεια, αλλά αυτό έχω μάθει, αυτό κάνω, αυτό λέω. Εδώ που όπως μπορείτε να δείτε σιγά σιγά το φθινόπωρο, εντωμεταξύ, sorry, με έχουν φάει λιγάκια, κουνούπια, τα πάντα. Το φθινόπωρο, φίλοι μου, βάζει τα χρώματά του σε αυτό το μοναδικό σημείο, σε αυτό το μοναδικό παράδεισο. Είναι παράδεισος. Κατά το παρελθόν έχω ανεβάσει βίντεο το πώς να μην ανεβάσεις σε αυτό το μοναδικό μέρος βίντεο. Υπομονή να βγάλει όλα τα χρώματά της η φύση του φθινοπόρου και θα δείτε κάτι μοναδικά πλάνα που θα βγάλω από εδώ. Πραγματικά δεν θα το πιστεύετε με τίποτα. Λίγο προσοχή εδώ μόνο. Όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή ίσα ίσα βγάζει λίγο νερό και είναι λογικό από την παρατεταμένη ανοβρία. Λογικό είναι να δείτε αυτή τη βρύση στα καλύτερά του, στα καλύτερά της μάλλον. Το νερό μπούζει πάγος. Και από εδώ, φίλοι μου, υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί στα βάθρα. Δεν το έχω πάρει ποτέ, δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί όπως είπα αποφεύγω να τα κάνω μόνος μου πια αυτά τα σημεία, διότι αν πάθεις κάτι εδώ, οι πρώτοι που θα σε βρουν, ξέρετε ποιοι είναι, οι λύκοι, και απλά θα τους ταΐσεις. Μισό λεπτάκι, ήρθα μέχρι εδώ και δεν θα πιω νερό. Έλα, αυτό είναι αμαρτία. Ωραία, είδες, έφαγα και μεζέ. Τέλεια. Κάτσε να τον καθαρίσω λίγο. Θα το βλέπετε μερικοί και θα γελάτε. Εντάξει, στη φύση είμαι, παιδιά. Όλα επιτρέπονται. Τουλάχιστον από αυτά είναι από τα μόνα που δεν παθαίνεις τίποτα. Πού να έρθετε εδώ, άνοιξη. Είναι τόσο πλούσιο το τρεχούμενο νερό από τα χιόνια που λιώνουν. Πραγματικά είναι άλλη φάση, άλλη μαγεία η φύση. Πώς είναι το φθινόπωρο? Καμία σχέση. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ έχει και τις πρασινάδες και δεν έχει περιθώριο λάθους. Όταν είσαι μόνος σου απαγορεύονται αυτά. Όπως είπα, για μένα εδώ είναι το πιο αγνό, παρθένο, απάτητο μέρος της μικροσπηλιάς. Κοιτάξτε ρε παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε ένα μέρος που κάποιοι στο βωμό του χρήματος θέλουν να το θυσιάσουν. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω κάποιες ανθρώπινες νοημοσύνες. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Νομίζουν ότι θα ζήσουν για πάντα. Δεν ξέρω, δεν. Sorry που και σε αυτό το βίντεο βγάζω την πικρία μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Κάτσε να σας πάω και από εδώ μεριά. Υπόψη το νερό που έχει το ρέμα εδώ στα καλά του είναι απίστευτο. Πραγματικά. Κοιτάξτε μια ώρα πισίνα. Μόνο αυτό έχω να πω. Τώρα είπαμε, είμαστε από μια
άνοβρη χρονιά και αυτό που τρέχει πάλι καλά. Πολύ είναι. Ευελπιστώ τις επόμενες μέρες και όσο θα μπαίνει το φθινόπωρο, γιατί ουσιαστικά το φθινόπωρο τώρα μπήκε πριν κάτι μέρες, 21 του μηνός, αν θυμάμαι καλά. Οπότε μετρήστε πόσο έχουμε σήμερα, 28, ναι, Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024. Εδώ φίλοι μου που όταν πρώτο ήρθα, πρώτη φορά με το σκουτεράκι το πεζό, κατέβηκα κάτω τέρμα. Ωραία εμπειρία. Εντάξει, τώρα το καινούργιο είπαμε, το φυλάμε λίγο. Με μια γρήγορη ματιά φίλοι μου, αυτή είναι η μοναδική μαγεία και ομορφιά της όμορφης μικροσπηλιάς. Εδώ που άνθρωποι και φύση κάνουν τη διαφορά με προτεργάτες τον πολιτιστικό σύλλογο μικροσπηλιάς που κάνει τα πάντα για αυτό το μοναδικό χωριό. Και γι' αυτό αυτό το μοναδικό χωριό είναι μοναδικό. Τελεία και παύλα. Και κλείνοντας αυτό το μικρό βιντεάκι για την όμορφη μικροσπηλιά, σχεδόν από εκεί που άρχισα, από το κέντρο του χωριού, από την κεντρική πλατεία, δεν θα μπορούσα να μην σας πάω μία βόλτα μέχρι το φίλο μου, τον Τάσο τον Τζιρόνι, στο μοναδικό μαγαζί δηλαδή που υπάρχει εδώ στο χωριό και λέγεται το κέντρο Καφέ Ψητοπολείο Αναστάσιος Τσιρόνης, που εάν είσαστε τυχεροί, αναλόγως την ώρα που θα έρθετε, μπορεί να πετύχετε και να γευτείτε μοναδικά σουβλιστά. Αυτή την ώρα δεν έχει κάτι. Λέτε να σας δείξω λίγο το χώρο. Εδώ είναι ο φίλος μου. Ένα παλιό μαγαζί. Πραγματικά. Κάποτε, για να καταλάβετε, εδώ το συγκεκριμένο μαγαζί, όχι ο χώρος που βρίσκομαι τώρα, μέσα εννοώ, στα ενδότερα του μαγαζιού, ήταν σούπερ μάρκετ, ήταν παντοπολείο, ήταν τα πάντα. Τώρα λειτουργεί σαν καφέ ψητοπολείο. Άλλα χρόνια, άλλες εποχές, πολύ περισσότερος κόσμος. Τώρα, λιγοστές ψυχές ζουν πια. Οπότε, και που υπάρχει, είναι καλό και πολύ, μπορώ να πω, για τα σημερινά δεδομένα της εποχής. Αυτά, οπότε, ξέρετε, όταν θα έρθετε στην όμορφη μικροσπηλιά, εννοείται θα περάσετε από την κεντρική πλατεία και τις βρύσες, θα δείτε το μοναδικό μαγαζί του χωριού, το καφέ ψητοπολείο, το κέντρο του φίλου μου του Τάσου του Τσιρόνι. Οπότε θα σταματήσετε, θα πιείτε το καφεδάκι σας, είτε το τσιπουράκι σας, είτε το κρασάκι σας, και αναλόγως σε τι μέρα θα πέστε και τι ώρα, μπορείτε να φάτε και τα μοναδικά σουβλιστά. Αυτά. Εδώ από την όμορφη μικροσπηλιά Άρτας, ένα από τα ομορφότερα χωριά των Τζουμέρκων, με έναν από τους καλύτερους πολιτιστικούς συλλόγους των Τζουμέρκων. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας φίλοι μου.